Κοντά μας έχουμε τον πρόεδρο του ΑΟΜΙΚΟΝΟΥ, τον κύριο Αλέξανδρο Κουκά και δύο αθλήτρες από τον Στίβο που βραβεύτηκαν σήμερα ως καλύτερες αθλήτρες για την χρονιά που διανύουμε και αντιπροσωπεύουν επάξια το νησί, όχι μόνο της Μικόνου αλλά και των Κυκλάδων. Κύριε πρόεδρε, ξεκινάμε πρώτα από εσάς. Η ομάδα σας βραβεύτηκε σαν από τις καλύτερες για την εντυπωσιακή περσινή πορεία. Λίγα λόγια για αυτή την συγκέντρωση και την βράβευση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την περιφέρεια του Νοτιού Αιγαίου και τους ανθρώπους που του αθλητισμού, τον κύριο Γρυπάρη και τον κύριο Μαχαιρίδη, τον περιφερειάρχη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την εκδήλωση, την πάρα πολύ όμορφη εκδήλωση που έγινε σήμερα σε αυτόν τον ωραίο χώρο. Και τόσους αθλητές που βράβευσαν και το ότι ο κυκλαδίτικος αθλητισμός ανεβαίνει πολύ σαν επίπεδο, και αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο και οφείλεται σε ανθρώπους, σε γονείς, σε παράγοντες, σε δημότες, σε φίλους, οι οποίοι προσπαθούν για το καλύτερο του αθλητισμού. Η ομάδα μας εμάς πρωταγωνίστησε πέρυσι, ανεβήκαμε κατηγορία, θέλουμε να παραμείνουμε. Αν με μια καλή προσπάθεια νομίζω ότι μπορούμε να το καταφέρουμε. Είχαμε και τον Παναξιακό, τον οποίο και αυτός εκπροσωπεύει τον Νότιο Αιγαίο μαζί μας, στην Τρίτη Εθνική. Θέλουμε και άλλες ομάδες να ακολουθήσουν την πορεία τη δική μας και να προσπαθήσουμε να μείνουμε όλοι μαζί και να είμαστε κοντά μια ομάδα. Θέλω να ευχαριστώ τα κορίτσια και τους αθλητές όλους της ομάδας μας που μας έχουν μαζί με τους προπονητές τους μας αντιπροσωπεύουν στο νησί μας και στον όμιλό μας και στις Κυκλάδες, και να τους ευχαριστήσω για όλο αυτόν τον κόπο που κάνουν και οι γονείς τους και οι αθλητές όλοι του ομίλου του Μικόνου, ιδίως στις ακαδημίες, το Στίβο μας που είναι ο πρεσβευτής μας πλέον πια σε όλη την Ελλάδα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ τον κόσμο όλο που ασχολείται με τον αθλητισμό και θέλουμε να συνεχίσει να ασχολείται και να μας βοηθάει και να έχουμε πάντα καλούς αθλητές να προχωράμε πάντα μπροστά. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το κανάλι σας και όλο τον κόσμο που στηρίζει, το δημοσιογραφικό κόσμο των Κυκλάδων που στηρίζουν την ομάδα μας, και να εύχομαι σε όλους καλή συνέχεια και να πάντα να γίνουν να υπάρχουν τέτοιες βραβεύσεις, ο κόσμος να καταλαβαίνει τι γίνεται γύρω μας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και τον λόγο στα κορίτσια που είναι οι αθλήτριες. Κορίτσια, ο Στίβος είναι διαφορετικό σε σχέση με το ποδόσφαιρο, είναι ατομικό άθλημα. Σίγουρα οι δυσκολίες όλο το χειμώνα, προετοιμασία για μερικούς αγώνες και σίγουρα με τον φόβο να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Δύο κουβέντες για την πορεία σας και τη βράβευση σήμερα. Ήταν πολύ εντυπωσιακή η βράβευση σήμερα, μας άρεσε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ όλους εδώ πέρα, τους προπονητές μας, τον κύριο πρόεδρο, όλους. Ναι, την περιφέρεια του Νότιου Αιγαίου. Και πιστεύω ότι ο Στίβος είναι αρκετά δύσκολο άθλημα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να είμαστε πιο πάνω από ό,τι είμαστε τώρα. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω πολύ τους προπονητές μας, την περιφέρεια του Αιγαίου, τον κύριο πρόεδρο. Και έχουμε μια καλή πορεία μέχρι τώρα και ελπίζουμε να εξακολουθήσουμε να είμαστε έτσι και από εδώ και πέρα να έχουμε πολλές επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές του ΑΟΜΙΚΟΝΟΥ. Συγχαρητήρια και πάλι. Κοντά μου έχω τον πρόεδρο του Παναξιακού, τον κύριο Τομπά Πλάτων. Κύριε πρόεδρε, πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια για αυτή την πολύ σπουδαία ομάδα που έχετε φτιάξει και αναλάβατε μάλλον. Σήμερα στην Ερμούπολη της Σύρου έγινε η βράβευση για την ομάδα του Παναξιακού, αρχικά στο ποδοσφαιρικό τμήμα και ύστερα στο τμήμα του Στίβου. Δύο λόγια. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την περιφέρεια που έκανε αυτή την εκδήλωση. Είναι πραγματικά μια σημαντική εκδήλωση γιατί ανταμείβει ηθικά τους αθλητές, τα σωματεία και τους παράγοντες που πραγματικά δίνουν το αίμα τους για να συντηρήσουν τις ομάδες αυτές. Νομίζω για τον Παναξιακό, αν θέλετε να σας πω, νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική χρονιά. Είναι μια ευκαιρία να προβληθεί όχι μόνο το Παναξιακό ποδόσφαιρο αλλά και το Κυκλαδίτικο ποδόσφαιρο. Παίζουμε σε έναν πολύ δύσκολο όμιλο με ιστορικές ομάδες όπως είναι η ΑΕΚ, το ΕΓΑΛΕΟ και άλλοι. Δυστυχώς οι συνθήκες είναι αντίξωες για τον νησιωτικό αθλητισμό, πολύ δύσκολες, διότι έχουμε να κάνουμε πάρα πολλές μετακινήσεις, πολλά έξοδα, σύντηση, διαμονή αθλητών. Παρ' όλα αυτά έχουμε ξεκινήσει πολύ καλά, έχουμε κάνει μια πολύ καλή ομάδα και πιστεύω θα εκπροσωπήσουμε άξια τον κυκλαδικό αθλητισμό. Οπότε αυτό που εγώ εκλαμβάνω είναι ότι αυτό που είπατε, ότι προσπαθείτε για το καλύτερο ώστε του χρόνου όταν ξαναγίνει η βράβευση η ομάδα του Παναξιακού να είναι, γιατί όχι, η ομάδα που θα είναι στην επιτυχία να παραμείνει, αν όχι στην άνοδος για την επόμενη κατηγορία. Κοιτάξτε, η άνοδος, ας μην γελιόμαστε, δεν μπορεί να γίνει, διότι η ΑΕΚ είναι ένας κόλοσσος πραγματικός, μια μεγάλη ιστορική ομάδα, τη σεβόμαστε όλοι και είναι πάρα πολύ δύσκολο να την ανταγωνιστούμε, έχει τεράστιο μπάτζετ.
Εμείς ο στόχος μας είναι η παραμονή. Η παραμονή και η περαιτέρω μια πολύ καλή πορεία της ομάδος, η οποία θα προβάλλει, επαναλαμβάνω, το νησί και τις Κυκλάδες στο Πανελλήνιο. Ευχαριστούμε πολύ. Αρχηγό του Πανεξιακού στο ποδοσφαιρικό τμήμα, τον Κατσάνη Γιώργο. Γιώργο, σήμερα βραβεύτηκε η ομάδα του Πανεξιακού στο ποδοσφαιρικό τμήμα για την εντυπωσιακή περσινή πορεία και άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία. Δύο κουβέντες για τη σημερινή βράβευση. Όλα ήταν υπέροχα. Ευχαριστούμε την περιφέρεια Κυκλάδων για την τιμή που μας έκανε. Θεωρώ ότι ο Πανεξιακός είναι στο ποδόσφαιρο το σωματείο το οποίο εκπροσωπεί τις Κυκλάδες εδώ και πολλά χρόνια στη ΔΕΛΤΑ Εθνική Κατηγορία. Και ήταν τιμή ιδιαίτερη για μας και για το νησί μας και για το σωματείο μας. Φέτος η ομάδα συμμετέχει για πρώτη χρονιά με βάση τη νέα ΓΑΜΑ Εθνική Κατηγορία, όπως αυτή ονομάζεται. Βλέψη για την ομάδα. Η βλέψη φέτος είναι να σωθεί η ομάδα στην κατηγορία, να κάνουμε μια καλή πορεία, αξιοπρεπής, και να σταθεροποιηθεί η ομάδα στη ΓΑΜΑ Εθνική και με τα χρόνια να πάει και ψηλότερα. Ευχαριστούμε πολύ. Δίπλα μου έχω τον παίκτη του Παραξιακού στα 400 με εμπόδιο, τον Αναστασίου Κωνσταντίνο. Κώστα, σήμερα βραβεύτηκες εδώ ως από τους καλύτερους αθλητές του Στίβου και εκπρόσωπος όχι μόνο του Παραξιακού αλλά του Νότιου Αιγαίου, από την περιφέρεια Νότιου Αιγαίου. Δύο κουβέντες. Ήθελα να πω ότι είναι πολύ μεγάλη τιμή για μένα αυτή η εκδήλωση, γιατί είναι καινούργια μεταγραφή στην ουσία, χάρη στον κύριο Πλάτωνα τον Πά, τον πρόεδρό μας, ο οποίος συμβάλλει τα μέγιστα για να φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα, όπως είπατε και πριν στη συνέντευξη σας, και ειδικά στο Στίβο, που ξέρουμε ότι τον αγαπάει και τον αγαπάμε κι εμείς. Προσωπικά εγώ θα ήθελα να τους ευχαριστήσω όλους και εύχομαι κάθε επιτυχία και σε προσωπικό επίπεδο. Θέτοντας ως στόχο και τα πάλινα πρωταθλήματα, αλλά και το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του χρόνου που γίνεται στην Ελβετία. Πρόσφατα μάλιστα πήγαμε και πάρα πολύ καλά στους αγιοπελαγίτικους αγώνες που τελείωσαμε όλοι χθες, καταλαμβάνοντας την πέμπτη θέση σε όλα τα νησιά του Αιγαίου με 9 μόλις αθλητές. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε πολύ μεγάλες προοπτικές τα επόμενα χρόνια, γιατί όχι να ανέβουμε και στην κορυφή. Αρκεί να έχουμε υγεία και να είμαστε όλοι ως μια οικογένεια ομάδα που είμαστε, ειδικά στο Στίβο. Γνωρίζοντας ότι ο Στίβος είναι ένα ατομικό άθλημα και σίγουρα δυστυχώς στις Κυκλάδες δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις, μια κουβέντα προς τους αρμόδιους. Μια κουβέντα είναι ότι η Νάξος έχει αρχίσει, έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και σε επίπεδο εγκαταστάσεων και επίπεδο οργανωτικό, τουλάχιστον σε κάποια αθλήματα ατομικά, και φαίνεται η δουλειά τους άλλωστε. Αλλά θα ήθελα να πω ότι και στα υπόλοιπα νησιά, τουλάχιστον σιγά σιγά οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να λάβουν τα μέτρα τους ώστε να φτιάχνουν γήπεδα για να πάρουν τα παιδιά από τις καφετέρειες, από τα έντερ καφέ και από άλλες δραστηριότητες που δεν έχουν σχέση και κάνουν και κακό και στην υγεία τους. Να έρθουν και να τους προσελκύσουν στο να κάνουν αθλητισμό και ειδικά Στίβο, το οποίο είναι και η μάνα όλων των αθλημάτων, γιατί όλα ξεκινάνε από το Στίβο, από τις προετοιμασίες μέχρι τα πάντα. Ευχαριστούμε πολύ και εύχομαι καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Έχω τον Μαδηλαρά, τον Δημήτρη, προπονητή και αθλητή του Στίβου για την ομάδα του Πανεξιακού. Σήμερα βραβεύτηκες εδώ στην Ερμόπολη της Σύρου, μαζί εσύ και μαζί με τους υπόλοιπους αθλητές του Νοτίου Αιγαίου που είχαν διακρίσεις όχι μόνο τη φετινή αλλά και τα προηγούμενα έτη. Δύο κουβέντες. Εγώ θα ξεκινήσω με ένα γεγονός που με στεναχώρησε φέτος. Όπως είπε και ο Κώστας, γύρισαμε από τους αγιοπελαγίτικους αγώνες και ήταν η πρώτη χρονιά μετά από πολλά χρόνια που δεν υπήρχε ομάδα από τη Σύρο. Με στεναχώρησε πάρα πολύ αυτό το γεγονός, γιατί η Σύρος είναι η πρωτεύουσα των Κυκλάδων και έπρεπε να υπάρχει ομάδα Στίβου. Υπάρχουν πολλοί αθλητές, υπάρχουν πολλά παιδιά που πρέπει να ασχοληθούν με το Στίβο. Σίγουρα ξέρω το πρόβλημα του γηπέδου που δεν υπάρχει εδώ στη Σύρο και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Όπως και με την Άξο είχαμε πρόβλημα και τελικά λύθηκε και φτιάχτηκε ένα υπερσύγχρονο στάδιο. Το ίδιο πρέπει να συμβεί με τη Σύρο, ώστε να μην λείψει από τους επόμενους αγώνες το νησί των Κυκλάδων. Τώρα με βάση τον Πανεξιακό είμαι πέμπτη χρονιά σαν προπονητής. Το Συμβούλιο όλα αυτά τα χρόνια με έχει στηρίξει και δείχνει εμπιστοσύνη σε μένα. Φέτος κατέβηκα και εγώ στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ως αθλητής, βγήκα ένατος στο δέκαθλο. Έχουμε τμήμα υποδομών και απασχολούμε 100 παιδιά από μικρές ηλικίες, από 5 χρονών και πάνω.
Αυτά, πιστεύω ότι θα πάμε πολύ καλά, όπως και πήγαμε πολύ καλά φέτος στο Γεωπελαγίτικος, βγήκαμε πέμπτη από τα 35 σωματεία του Αιγαίου. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και με τη στήριξη του Συμβουλίου θα πάμε ακόμα καλύτερα. Οπότε αυτό που μπορώ εγώ να σκεφτώ είναι ότι η σημερινή βράβευση δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Έτσι είναι, αυτό δίνει δύναμη για τη συνέχεια. Ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός από την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου που μας βράβευσε και ανταμείφθηκαν οι κόποι μας όλα αυτά τα χρόνια και ελπίζουμε να συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια το ίδιο όπως έγινε και φέτος. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.